Είναι χρήσιμη από την ΕΕΤΑ. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Μαραμπέλια, για την σημερινή εκδήλωση εδώ, διότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι το βασικό όπλο, ο βασικός κινητήριος μοχλός για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για τα επόμενα χρόνια, για τους Δήμους, αλλά και για τα πανεπιστήμια και για τις επιχειρήσεις. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 554 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη περίοδο από το 2021 μέχρι το 2027. Έχουμε 143 εκατομμύρια δια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που είναι έργα για προστασία των ευάλωτων ομάδων, των ευπαθών ομάδων. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε για υποδομές, για τα νοσοκομεία, για τις επιχειρήσεις, για τα σχολεία και για την αντιμετώπιση και τον εξυγχρονισμό της γύρασης των πόλεων με τις βιώσιμες συστικές αναπλάσεις που ήδη τρέχουν και θα έχουμε και στο επόμενο πρόγραμμα. Θέλουμε να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσουμε τις πόλεις, τους ανθρώπους, τις ευάλωτες ομάδες και μέσα από αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο το κάνουμε από κάτω προς τα πάνω, με συμμετοχή όλων, με συλλογική ηγεσία, ευελπιστούμε και συγκροτούμε όπως τόσα χρόνια έχουμε δώσει και ενισχύσαμε, διατηρήσαμε την κοινωνική συνοχή και ενισχύσαμε θέσεις εργασίας, ενισχύσαμε τους νέους, ενισχύσαμε αυτούς που είχαν ανάγκη, αλλά φτιάξαμε και υποδομές, σύγχρονες υποδομές, είτε πρόκειται για τα νοσοκομεία, είτε για τα σχολεία, είτε για το πανεπιστήμιο, είτε στους τηλεφωνικούς σταθμούς, είτε για τους δρόμους, τα νερά, τη διαχείριση απορριμμάτων. Ενισχύσαμε την τοπική οικονομία, ρίξαμε χρήματα στην τοπική οικονομία, αλλά ενισχύσαμε και την απασχολησιμότητα με νέες θέσεις εργασίας ή και με διατήρηση των παλιών θέσεων εργασίας. Κάθε ευρώ το οποίο εμείς επενδύουμε δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην οικονομία και στην εργασία.